Καλησπέρα και από μένα. Ε, οι απόψει του κοινού πάντα μεταβάλλονταν σε σχέση με τον Τζόκερ, ανάλογα με το σενάριο βέβαια τη ταινία και το μήνυμα που ήθελε να περάσει κάθε φορά ο σκηνοθέτη. Okay. Άλλοι έκαναν λόγο για μια παρεξηγημένη διάνοια, άλλοι για έναν αποτυχημένο κομικό, άλλοι για έναν ψυχοπαθή δολοφόνο και άλλοι για ένα σύγχρονο πολιτικό σύμβολο. Στη συγκεκριμένη πάντω ταινία που παρακολουθούμε αυτέ τι ημέρε στι κινηματογραφικέ αίθουσε, οι δημιουργοί ανοίγουν τον κοινωνικό διάλογο για την ψυχική νόσο. Υπάρχει μια πολύ χαρακτηριστική Φράση στην uh, ταινία. Uh, ο πρωταγωνιστής λέει να τι συμβαίνει εάν αφήσει την τύχη του έναν ψυχοπαθή σε μια κοινωνία που τον απομονώνει και τον αγνοεί. Να τι συμβαίνει, ε Τι σκοτώνει. Είναι χαρακτηριστικό το πως αντιδρά α, Τζίνα. Ε, όταν είναι απογοητευμένο από μια τέτοια κοινωνία. Ανεξάρτητα με το τέλο τη ταινία, το, το οποίο βέβαια πυροδοτεί αντιδράσει, δεν κρίνουμε αυτό αυτή τη στιγμή. Λέμε για του ανθρώπου οι οποίοι βρίσκονται σε μια ψυχική κατάσταση, σε μια κοινωνία που του απομονώνει κυριολεκτικά. Έχει σημασία να δούμε και τι γίνεται και στη χώρα μα σε σχέση με αυτό. Mm -hmm. Θέλοντα όμω οι δημιουργοί τη ταινία να υπογραμμίσουν ακριβώ το διαταραγμένο ψυχικό κόσμο του Ήρωα, έχουν βάλει ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο. Ένα γέλιο, να σταμάτη το γέλιο, α, το οποίο είναι και αμήχανο πολλέ φορέ του ήρωα. Τον βλέπουμε κάποιε φορέ, ενώ είναι θλιμμένο, να, να γελά, ενώ είναι θυμωμένο να γελά. Ε. Άλλε φορέ γελά ασταμάτητα. Ε, υπάρχει πάλι μια σκηνή στην ταινία, όπου βγάζει ένα χαρτάκι και πληροφορεί του γύρω ε. του ότι πάσχει από μια ψυχική νόσο, η οποία, όπως διαπιστώνουμε, λέγεται συναισθηματική ακράτεια. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά ακριβώ. Ε, και είναι πραγματικά θλιβερή. Να σας πω ότι οι ειδικοί θεωρούν ότι η πάθηση Επομένω, mm. προέρχεται από βλάβη στον προμετωπιαίο ε, φλοιό. Επίσης ένας τραυματισμός ή κάποια και ασθένεια ακριβώς μπορεί να την πυροδοτήσει. Στην προκειμένη περίπτωση ο ήρωα της ταινία να πούμε ότι είχε ένα πολύ σοβαρό τραύμα στη μικρή ηλικία. Mm. Mm. Μάλιστα. Mm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ ο Κασσίδης.